πρόσφυγας. Αλήθεια, πόσο πόνο μπορεί να κουβαλά αυτή η λέξη. Κακουχίες, πείνα, βία, απώλεια, διωγμή, ξεριζωμός, θάνατος. Μαχαιριά στην καρδιά για όσα άθελα σου αφήνεις, χάνεις, σου παίρνουν. Περιουσίες και οικογένειες που ξεριζώνονται από τις πατρογονικές τους εστίες. Όλα όσα έζησαν και δημιούργησαν γίνονται στάχτη στο όνομα της προσφυγιάς. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, θύματα άφρονων κυρίως πολιτικών. Πρόσωπα βουβά, βλέμματα κενά. Ανυποψίαστοι λαοί που από τη μία μέρα στην άλλη βιώνουν το σκληρό πρόσωπο της προσφυγιάς. Με ό,τι αποθέματα ψυχής διαθέτουν, ρίχνονται στον αγώνα της επιβίωσης και αναζητούν τη νέα τους πατρίδα. Για πόσο ακόμη? Εικόνες ταπείνωσης, εξευτελισμού, πολλές φορές και αλλαγή ταυτότητα συνθέτουν το σκηνικό του εκπατρισμού. Είναι εκείνες οι μνήμες που θέλεις να διαγράψεις, αλλά μένουν βαθιά χαραγμένες σαν ανεξίτηλες πληγές. Χαροκαμένοι πρόσφυγες προσπαθούν να ορθοποδήσουν σε νέους τόπους διατηρώντας ήθη, έθιμα και παραδόσεις, κρατώντας άσβεστη τη μνήμη των αλυσμόνητων πατρίδων. Όπως συνέβη και στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Το μεγάλο κύμα προσφύγων που εγκαταστάθηκε εδώ κατάφερε να συνυπάρξει με τον τόπιο στοιχείο και να στεγάσει όνειρα και ελπίδες για ένα καινούριο ξεκίνημα.